Πάμε και στα αγροτικά θέματα τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τελευταίες εξελίξεις και με το προανθικό, με την κτηνοτροφία και όχι μόνο, αλλά και με τον απολογισμό της Αντιπεριφέρειας Αγροτικής Ανάπτυξης. Συνδεόμαστε με τη ΖΕΠ, με την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δυτικής Μακεδονίας. Θα καλησπερίσουμε τον Λάμπρο Χατζηζήση, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Κύριε Χατζηζήση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατσά, καλησπέρα στη Δυτική Μακεδονία. Να είστε καλά. Καταρχήν να ξεκινήσω λίγο κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να δούμε τι γίνεται με την αποζημίωση των ζημιών που προκλήθηκαν την άνοιξη του 2021. Είδαμε ψηφίστηκε η τροπολογία τις προηγούμενες ημέρες και βλέπουμε, θα δούμε το επόμενο διάστημα αποζημιώσεις. Για πείτε μας λίγο τι νεότερο έχουμε για τους τηλεθεατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και ειδικά για τους αγρότες που περιμένουν τόσο καιρό τις αποζημιώσεις, κύριε Χατζηζήση. Θα έλεγα κύριε Βακρατσά, επιτέλους μετά από μια μεγάλη προσπάθεια, μετά από πολλές επισκέψεις στα γραφεία του ΕΛΓΑ και του Υπουργείου Γεωργίας, καταφέραμε να βγει η τροπολογία αυτή, να βγει ο νόμος και σε ποσοστό 40% επί των εκτιμήσεων να αρχίσει σιγά σιγά να γίνει εκταμείευση των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς. Θέλω να σχολιάσω βέβαια ότι το 40% είναι ένα ποσοστό που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, αλλά από την άλλη, αφού ξεκίνησε η διαδικασία που τόσο πολύ αγωνιστήκαμε για να φτάσουμε εδώ, πιστεύω ότι ενευθέτω χρόνο το 40% θα γίνει 100% του ποσοστού των αποζημιώσεων, να μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη για τη συνέχεια των καλλιεργητικών φροντίδων. Μάλιστα, και το ρωτάω αυτό γιατί το προηγούμενο διάστημα, να θυμίσουμε, σε κάποια τα περιφερειακά συμβούλια, όταν ανεβήκατε να ενημερώσετε για τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο, δεχτήκατε σωρία ερωτήσεων και υπήρχε και μια αντιπαράθεση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Τι κάνετε εσείς ως περιφερειακή αρχή και γιατί δεν προχωράνε επιτέλους? Επιτέλους έχουμε μια εξέλιξη θετική. Ναι, πράγματι, να το θυμίσουμε αυτό τότε. Δεχτήκατε ερωτήσεις από τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης της Περιφέρειας και πρώην Περιφερειάρχη τον Θόδωρο τον Καρυπίδια και από άλλους συναδέλφους σας περιφερειακούς συμβούλους, ποια είναι η παρέμβαση της Αντιπεριφέρειας και της Περιφερειακής Αρχής? Έτσι είναι. Εμείς πιέσαμε για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εκταμείευση χρημάτων στους λογαριασμούς των παραγωγών. Μάλιστα. Και έτσι έγινε, προκαταβολή δίνεται πάλι σε ποσοστό 40% επί των εκτιμήσεων. Άρα δηλαδή στους λογαριασμούς των δικαιούχων τέλη Ιουλίου θα μπουν τα χρήματα επιτέλους. Μέχρι τέλη Ιουλίου, το έγραψε και με δελτίο τύπου το Υπουργείο Γεωργίας, θα μπει ποσοστό επί των εκτιμήσεων 40%. Μάλιστα, με ωραία. Την ιδιότητα, με το χαρακτηρισμό της προκαταβολής. Κάτι που αξιώσαμε από την αρχή για να μπουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα χρήματα στους λογαριασμούς των παραγωγών. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα να έρθω κύριε Αντιπεριφερειάρχα, διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Τι γίνεται εκεί? Ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολύ την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πού βρισκόμαστε? Στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, κύριε Βακρατσά, είμαστε πρωτοπόροι σε πανελλήνιο επίπεδο. Μάλιστα. Εντός των ημερών έρχεται το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και αμέσως μετά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι ώστε να ξεκινήσει η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια των επιδοτήσεων στους παραγωγούς μας μετά την 1η-1η του 2024. Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης είναι μια υποχρέωση της χώρας αναπεριφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ομολογουμένως καθυστερήσαμε, αλλά η περιφέρειά μας πρωτοστατεί πλέον. Πιστεύω ότι θα είμαστε εντός των προθεσμιών, θα καταφέρουμε να κάνουμε τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης στην περιφέρειά μας, κάτι που πέρα από το νοικοκύρεμα, θα έλεγα, των βοσκοτόπων, έχει να κάνει και με την διεκδίκηση στη συνέχεια χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να κάνουμε υποδομές
στα βοσκοτόπια μας, να κάνουμε ποτίστρες, να κάνουμε σκέπαστρα, λιμνοδεξαμενές και ό,τι άλλο χρειάζεται ένας βοσκότοπος. Ωραία, άρα μιλάμε για ένα θέμα που αφορά πάνω από 2 εκατομμύρια τώρα τα συγκεκριμένα σχέδια, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Οι μελέτες αυτές θα κοστίσουν ένα ποσό περίπου της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ικανοποιημένος ο Λάμπρος ο Χατζηζήσης για αυτό που προχωράει και για τους ίδιους τους αγρότες? Αυτά περιμένουν οι αγρότες σήμερα και οι κτηνοτρόφοι και όχι μόνο, κύριε Χατζηζήση. Ναι. Είμαι ιδιαίτερα έτσι ικανοποιημένος, γιατί από την αρχή της θητείας μου, εδώ και 5 μήνες, ήταν προτεραιότητα τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, και μετά από πολλές επισκέψεις και εδώ στο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, μετά από διαβουλεύσεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, είμαστε πλέον πανέτοιμοι και ήρθε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τη συνέχεια επί του πρακτέου της εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στην περιφέρειά μας. Ωραία. Να πάμε και στα θέματα κτηνοτροφίας τώρα. Πού βρισκόμαστε, τι εξελίξεις έχουμε για τους κτηνοτρόφους μας, κύριε Χατζηζήση? Εδώ, κύριε Πακρατσά, θα έλεγα ότι είμαστε δύσκολα. Μάλιστα. Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα και στην περιφέρειά μας περνάει δύσκολες στιγμές λόγω της αύξησης του κόστους διατήρησης των ζώων, και είναι γεγονός ότι ο πληθυσμός, το ζωικό κεφάλαιο, φθήνει. Πρέπει να πω ότι πολλά ζώα, αν και σε εποχή γαλουχίας, έχουν σφαγιαστεί για να μπορέσουν οι παραγωγοί μας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Εδώ άρχισα μία προσπάθεια με το Υπουργείο Γεωργίας να αρχίσουν να υπάρξουν βοήθειες προκειμένου να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε το ζωικό κεφάλαιο. Από την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργείο ανταποκρίθηκε, θα έλεγα, εν μέρη, και ένα ποσό της τάξης των 12 ευρώ ανά προβατίνα και 120 ευρώ ανά γελάδα θα αρχίσει να εκχωρείται στους παραγωγούς. Προσωπικά θεωρώ το ποσό πάρα πολύ μικρό, ως αρχή είναι καλή, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η παραγωγή του γάλακτος και του κρέατος για να κρατήσουμε την παραγωγή και τον επόμενο χειμώνα που φαίνεται να είναι πραγματικά δύσκολος. Μάλιστα. Ωραία, μια προσπάθεια ακόμη για τους κτηνοτρόφους. Και να κλείσουμε, κύριε Χατζηζήση, να έρθω στον απολογισμό σας, επειδή στη συνέχεια του δελτίου μας θα φιλοξενήσουμε και την συνάδελφό σας, την κυρία Κοζατσάνη. Κάνατε και εσείς το δικό σας, το απολογισμό του πρώτου εξαμήνου του 2022 στη Δεσκάτη με τους συναδέλφους σας θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, τον Στέργιο Κιάνα και τον Μενέλο Μακριάνη. Πού επικεντρωθήκατε? Διαβάζω εδώ εγκυβερνητικά έργα, αγροτική οδοποιία, πέφτουν αρκετά χρήματα τώρα τελευταία, βλέπω, και αρκετές παρεμβάσεις, εξηλεκτρισμός στα ποιμνιοστάσια, νέοι αγρότες και άλλα πολλά. Για πείτε μας 4-5 έτσι σημαντικά θέματα από αυτόν τον απολογισμό σας. Κύριε Βακρατσά, είναι γεγονός ότι όλη η Δυτική Μακεδονία είναι ένας πρωτογενής τομέας. Και αν δεν τον στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα αυτό, δεν θα αντέξει η οικονομία της περιοχής. Έτσι, ένας τομέας ο οποίος εγκυοδοτεί, θα έλεγα, το παραγωγικό μοντέλο που θέλουμε να φτιάξουμε στη Δυτική μας Μακεδονία, προκειμένου και τις θέσεις εργασίας να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε και να τις μεγαλώσουμε, αλλά και τα εισοδήματα των παραγωγών να μεγαλώσουμε. Είναι γεγονός ότι με χαρά ανέφερα το σύνολο των νέων αγροτών που εντάσσονται πλέον στο πρόγραμμα των νέων αγροτών στη Δυτική Μακεδονία. Εξ ολοκλήρου εξασφαλίστηκε το ποσό για όλους. Μιλάμε για 39,5 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρουν οι παραγωγοί, οι νέοι αγρότες, ως εκκίνηση των διαδικασιών τους, και ταυτόχρονα με τη δυνατότητα να ενταχθούν και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα να αρχίσουν την παραγωγική και επαγγελματική τους ζωή. Αναφέρθηκα επίσης στον απολογισμό μου στο μεγάλο πρόγραμμα της αγροτικής οδοποιίας που μέσω της περιφέρειας πλέον γίνεται
πλέον κατασκευάζεται στην Δυτική Μακεδονία, έτσι ώστε οι παραγωγοί μας όλοι να έχουν στις εκμεταλλεύσεις τους ασφαλή, σίγουρη και εύκολη πρόσβαση. Αναφέρθηκα επίσης στο πρόγραμμα εξηλεκτρισμού στις περιπτώσεις των ποιμνιοστασίων που δεν έχουν ρεύμα ακόμη. Πόσες περιπτώσεις είναι αυτές, δηλαδή, από τα που έχετε καταγράψει για τον εξηλεκτρισμό? Και έχω ακούσει όλη την περίοδο αυτή της θητείας Κασαπίδη και από άλλους συναδέλφους σας. Πόσες κτηνοτροφικές μονάδες είναι αυτές που δεν έχουν ρεύμα? Είναι οι περιπτώσεις σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, οι απομακρυσμένες. Μάλιστα. Είναι αρκετές περιπτώσεις. Λόγω του μεγάλου ποσού της συμμετοχής του παραγωγού στο ήδη υπάρχουν πρόγραμμα εξηλεκτρισμού, δεν κατάφεραν οι περιπτώσεις αυτές να ενταχθούν. Μιλάμε για 70 περίπου κτηνοτροφικές μονάδες στο σύνολο της περιφέρειας, που χρήζουν και χρειάζονται την μεγαλύτερη, έτσι, την περισσότερη βοήθεια της περιφέρειας για να καταφέρει το ρεύμα να φτάσει και σε αυτούς. Ωραία. Και να δούμε λίγο τι γίνεται με τους αγρομετεωρολογικούς σταθμούς και με το δρόμο της βουνάς σας. Και στο δρόμο της βουνάς σας τι νεότερα έχουμε, κύριε Χατζηζής. Για πείτε μας λίγο. Τους αγρομετεωρολογικούς σταθμούς ήταν μια ανάγκη για την περιφέρειά μας, στην οποία πρωτοστάτησε ο περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος ο Κασαπίδης, προκειμένου να εγκατασταθούν αγρομετεωρολογικοί σταθμοί στην επικράτεια της Δυτικής Μακεδονίας, για να εντοπίζουν και να προλαμβάνουν τους αγροτικούς κινδύνους έγκαιρα και με μια διαδικασία σύγχρονης πληροφόρησης να μπορούν οι παραγωγοί να αντιμετωπίζουν τους αγροτικούς κινδύνους νωρίς. Όσον αφορά τώρα το δρόμο της Βουνάσας, είναι ένα έργο που μετά από 20 χρόνια, το ανέφερα στον απολογισμό μου, καταφέραμε και έχει πλέον ανάδοχο εργολάβο. Μόλις ο εργολάβος είναι έτοιμος, θα αρχίσει την κατασκευή των 4 χιλιόμετρων από την πλευρά του νομού Κοζάνης, έτσι ώστε μέσω της Βουνάσας η Ελάτη να είναι πολύ πιο σύντομα στην Δεσκάτη και να ενωθούν οι δύο νομοί. Είναι ένα έργο το οποίο σύν της άλλης θα βοηθήσει τα μέγιστα και στην ανάπτυξη των Καμβουνίων, ένα βουνό που πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα της τουριστικής, της αγροτικής και όχι μόνο ανάπτυξης. Ωραία, και κλείνοντας τώρα, ήταν μια δύσκολη χρονιά και συνεχίζει. Πρωτόγνωρες θεομηνίες στη Δυτική Μακεδονία, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, με τεράστιες καταστροφές. Θα συμφωνήσω μαζί σας, θα επιβεβαιώσω το γεγονός ότι οι καταστροφές ήταν τεράστιες, σε πολλές περιπτώσεις ολικές, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σε συνεχή επαφή με τον ΕΛΓΑ, αλλά και με τον Υπουργό Γεωργίας, μιλήσαμε προηγουμένως για το προανθικό το περσινό, μιλάμε για τις φετινές ζημιές. Ακόμα και με την περίπτωση των προκαταβολών να μπουν και με αυτόν τον τρόπο χρήματα στους πληγέντες για να καταφέρουμε να συνεχίσουμε τις καλλιεργητικές φροντίδες. Ο αγροτικός κόσμος είναι σε οικονομική αδυναμία μετά την τόση ταλαιπωρία από τις καταστροφές που έγιναν από τα καιρικά φαινόμενα, οπότε η βοήθεια και η αποζημίωση θα πρέπει να είναι έγκυρη και γρήγορη. Μάλιστα. Ακόμα και με τη διαδικασία της προκαταβολής, και εδώ επιμένουμε τη διεκδίκηση χρηματικών αποζημιώσεων. Ωραία. Σας ευχαριστώ δερμά για την ενημέρωση, κύριε Χατζηζήση, για σημαντικά αγροτικά θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πακρατσά. Ευχαριστώ τη Δυτική Μακεδονία. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια, κύριε Χατζηζήση. Γεια σας. Γεια.